Ομόφωνα εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το απόγευμα της 5ης 10 Οκτωβρίου ψήφισμα του Κεθεάκη Βωτός με αφορμή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αντικαθιστά το άμιστο και εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Κεθεά με έμιστο και διορισμένο. Για το θέμα παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της οικογένειας Κεθεάκη Βωτός Καβάλας, Γιώργος Μαύρος. Έφτασε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισμα του Κεθεάκη Βωτός που ουσιαστικά κάνει γνωστό και στο σώμα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που πάει να περάσει η κυβέρνηση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου έμιστου και διορισμένου. Εν μία ανοιχτή ψήφιση η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο να κατοργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ και να ορίσει δικούς τους ανθρώπους. Και πολλοί συμπολίτες μας έχουν ευεργετηθεί από το πρόγραμμα αυτό το οποίο γίνεται εκεί και μάλιστα ο Δήμος Καβάλας συμπαραστέκεται σε αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Ας μπορέσουν παρακάτω, γιατί δεν είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Υπουργείο αναλάβει από τις αποφάσεις υπόψη του. Και αν μπορεί να τοποποιηθεί κάτι, να τοποποιηθεί. Θα πρέπει να το πάρουμε χέρι, γιατί εκεί πέρα διακινούνται τεράστιες ποσότητες φαρμάκων και να έχουμε τη δροσική κατάληξη όπως έχουμε στους άλλους αμαρτωλούς οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν άφησε και δεν έδωσε το δικαίωμα σε κανέναν να πει ότι υπήρξε το παραμικρό. Αυτό που γίνεται σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά και την εξέλιξη που έχουμε στο ΦΕΓΕΚΕΘΕΑ είναι μια πολιτική που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επί της ουσίας καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και παρεμβαίνει η κυβέρνηση και διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα ψήφισμα έστειλε και η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων του 17ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας λόγω της υψηλής επικινδυνότητας για τη σωματική ασφάλεια των μαθητών του σχολείου που εγκυμονεί ο αύλιος χώρος του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος. Στην επιστολή αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση που ο Δήμος δείξει εκ νέου αδιαφορία για τα δίκαια αιτήματα, επιφυλάσσεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα προκειμένου να προστατεύσει τη σωματική ασφάλεια και ακεραιότητα των παιδιών. Για το θέμα αυτό μίλησε ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης και ο οποίος είπε ότι έχει σκοπό στο άμεσο μέλλον να τοποθετηθούν δέντρα και διάφορα καλοπιστικά φυτά σε όλα τα σχολεία της πόλης Καβάλας, όπως και να ενταχθούν στα προγράμματα όπως ο Φιλόδημος. Θα ιεραρχήσουμε με τα χρήματα που υπάρχουν, θα ιεραρχηθούν οι εργασίες στα σχολεία. Δηλαδή πρέπει να διαλέξουμε, εάν θέλουμε παραδείγματος χάρη να μην τρέχει η στέγη ενός σχολείου ή αν θα πρέπει το πρώτο μέλημα να είναι η αυλή. Και η αυλή θα είναι το μέλημα, αλλά και η στέγη προέχει πάνω απ' όλα. Παράλληλα έτοιμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας για την επένδυση χρυσού στην Θράκη, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έφερε η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Χρήστος Ποτόλιας. Η συζήτηση έγινε με αντιρρήσεις που εκφράστηκαν τόσο από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ο τόπος ζωής μας Μάκη Παπαδόπουλο, αλλά και το Δημοτικό Σύμβουλο Καβάλας Γιάννη Μούτλια. Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό το ξεσηκωμό, που φυσικά είναι ανησυχίες, γιατί ναι, μεν υπάρχει περιφερειακή συνείδηση, καλά το θέτει στη Δήμαρχη, αλλά το να πηγαίνουμε στη λογική όχι σε όλα ή οτιδήποτε επενδυτικό έρχεται να έχουμε τις συστάσεις μας, φυσικά να μας προβληματίζει, φυσικά να έχουμε τις συστάσεις μας. Σημαίνει ότι έρχεται να σε φέρει από μια χειρότερη θέση σε μια καλύτερη. Αν είναι δηλαδή από μια καλύτερη να σε πάει σε μια χειρότερη, αυτό δεν είναι επένδυση. Έχετε δει πώς γίνεται η εξόρυξη και επειδή το εγκρίνανε τι σημαίνει. Δεν ξέρετε μάλλον. Όχι, δεν ξέρετε κύριε Μούτια, είστε δικηγόρος και δεν ξέρετε, αλλά να πληροφορηθείτε πώς γίνεται η εξόρυξη. Δεν ψηφίζω το ψήφισμα. Μία μελέτη κρίνεται από τους αρμόδιους, μία επένδυση, είτε είναι χρυσού, είτε είναι πετρελαίων, είτε βοξίδι, οτιδήποτε άλλο, κρίνεται από τους αρμόδιους φορείς τους κρατικούς.